Όσον αφορά ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν περιποιεί τιμή για το Δήμο μας, αναφέρομαι στο θέμα της αναθηματικής πλάκας στο Λευκό Πύργο για την απελευθέρωση της πόλης. Συγκεκριμένα, η διοίκηση δια του Προεδρίου έδωσε επιτέλους, μετά από παρέμβαση δυστυχώς της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας, στην οποία προσέφυγαν 520 συμπολίτες μας, εξαιτίας της περιφρόνησης, θα λέει κανείς, την οποία επέδειξε σε αιτήματά τους και σε επιστολές τους η διοίκηση. Έδωσε λοιπόν μια απάντηση για το θέμα αυτό στην κυριολεξία της πλάκας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί αν κατατέθηκαν οι επιστολές της διοίκησης, της αποκεντρωμένης διοίκησης στην οποία είχαν προσφύγει νωρίτερα οι συμπολίτες μας, καθώς και οι επιστολές των συμπολιτών μας. Επειδή λοιπόν εγώ μέσα από αυτό το βήμα, πριν από μερικές συνεδριάσεις, κατέθεσα την επιστολή αυτή με τις 520 υπογραφές, και επειδή υπάρχουν και οι επιστολές της αποκεντρωμένης διοίκησης που καλούσαν το Δήμο να εξηγήσει γιατί δεν απαντά στα αιτήματα των συμπολιτών μας, καταθέτω τις δύο επιστολές στο Προεδρείο της αποκεντρωμένης διοίκησης που, αν δεν τις έχετε ευκαιρία να τις δείτε, όπως και τον αριθμό πρωτοκόλλου της επιστολής των 520 συμπολιτών μας 24 Μαΐου 2021, δηλαδή πολύ νωρίτερα από την κυβερνοεπίθεση την οποία δέχθηκε ο Δήμος και η οποία χρησιμοποιήθηκε ως πρόφαση ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να φτάσουν αυτές οι επιστολές στα χέρια της διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, και για να τελειώσουν οι αστειότητες, η αναγραφή του συγκεκριμένου κειμένου στην πλάκα έγινε παράτυπα και χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το κείμενο. Στις επιστολές των συμπολιτών μας ζητείται απλώς η εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος και η αποτύπωσή του στο κείμενο της αναθηματικής πλάκας, δηλαδή ότι την 30 Οκτωβρίου του 1944 τιμάται η απελευθέρωση της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα, όπως ακριβώς δηλαδή την απόφαση που έλαβε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την ονοματοδοσία του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο, δηλαδή από το Λευκό Πύργο μέχρι το Δημαρχείο μας, σε 30 Οκτωβρίου. Το σκεπτικό ήταν ακριβώς αυτό που αποτύπωνε πραγματικά το προεδρικό διάταγμα, επιλέξει απλά και ρητά. Και τονίζω τον όρο γερμανικά στρατεύματα και όχι ναζιστικά, διότι, κύριοι συνάδελφοι, το γερμανικό κράτος έχει συνέχεια όπως κάθε κράτος. Και για το λόγο αυτό ακριβώς διεκδικούμε, στο βαθμό που διεκδικούμε, κυρίως ιδιώτες, τις γερμανικές αποζημιώσεις από το σημερινό γερμανικό κράτος. Και πραγματικά λυπάμαι που αναγκάζομαι να το διευκρινίσω αυτό εδώ, επειδή ίσως δεν έγινε αντιληπτό εξ αρχής. Και επειδή πληροφορούμε ότι προτίθεται η διοίκηση να στείλει το θέμα προς ιστορική τεκμηρίωση στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε, κύριε Δήμαρχε, αν μας ακούτε, ότι κάτι αντίστοιχο δεν το έπραξε η Προεδρία της Δημοκρατίας? Πιστεύετε δηλαδή ότι προκειμένου να θέσει την υπογραφή του στο προεδρικό διάταγμα ο κ. Παυλόπουλος και να διατυπώσει με τον τρόπο αυτό το κείμενό του, δεν υπήρξε η ανάλογη ιστορική τεκμηρίωση και δεν συνυπολογίστηκε και η πολιτική διάσταση του θέματος? Θεωρώ πως μια τέτοια ενέργειά σας, αν τελικά προβείτε σε αυτήν, θα αποτελέσει ευθεία προσβολή προς τον Προεδρείο της Δημοκρατίας και τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σας καλώ να το ξανασκεφτείτε.